Και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του δελτίου μας από την Αιτωλοακαρνανία. Θα πάμε στο Βασίλη Δελιμάρη, είναι στην τοπική κοινότητα Δάφνης Ναυπακτίας, γιατί η γέφυρα του Μόρνου, που παραμένει κλειστή για ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό αλλά και ασφυξία, οικονομική ασφυξία την περιοχή. Να τον καλησπερίσουμε τον Βασίλη Δελιμάρη. Έχει μάλιστα μαζί του τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Σιτίστα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και τον κύριο Κατσαντώνη, επαγγελματία. Βασίλη, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Έχουμε και το πρώτο λουκέτο μαγαζιού από ό,τι βλέπω πίσω, έτσι. Πολύ σωστά, Τάσο. Είμαστε ακριβώς μπροστά στην είσοδο του καταστήματος που σήμερα κατέβασε ρολά. Να πούμε, ήταν αυτό που φοβόντουσαν οι κάτοικοι από πέρυσι που έκλεισε η γέφυρα του Μόρνου. Και δυστυχώς σήμερα, ένα χρόνο μετά, είχαμε και το πρώτο λουκέτο. Αυτή η κατάσταση όμως είναι γενικότερη. Ό,τι αυτοκίνητο περνάει σε ένα πολυσύχναστο δρόμο εδώ, Τάσο, ναι, είναι αυτοκίνητα μόνιμων κατοίκων. Ελάχιστα δηλαδή. Να πούμε ότι αυτός ο δρόμος οδηγούσε και προς την ορεινή ναυπακτία και τώρα με το. Με το δρόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο κόσμος εκτρέπεται μέσα από το χωριό της Δάφνης και πηγαίνει από την Εθνική Οδό Ναυπάκτου Ιταίας και από εκεί στρίβει ευθεία για την ορεινή ναυπακτία. Να δώσουμε τον λόγο λίγο. Ναι, Βασίλη. Να δώσουμε τον λόγο, γιατί φυσικά ο πρόεδρος είναι αυτός που από την πρώτη στιγμή μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, Τάσο, έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, έχουν κάνει συνελεύσεις, έχουν κάνει κινητοποιήσεις και έρχονται κι άλλες. Θα μας πει ο ίδιος ο κύριος Τίστας. Ναι, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Θα μας πει. Καλησπέρα σας. Αυτό που φοβόμασταν έγινε. Το πρώτο μαγαζί στην κοινότητα έκλεισε και ήδη οι υπόλοιποι κατεστηματάρχες είναι σε απόγνωση και στα όρια του λουκέτου. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα κάτι χειροπιαστό μετά την κινητοποίηση που είχαμε κάνει πριν 1,5 μήνα και το έγγραφο που μας είχε κάνει ο κύριος Σπανός ότι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Σήμερα από τότε δεν έχουμε κάποιο έγγραφο χειροπιαστό παρά μόνο λόγια ότι προχωράνε στο Υπουργείο και σε λίγες μέρες μάλιστα θα υπάρξει αποτέλεσμα. Οι λίγες μέρες όμως που ήταν πριν 1,5 μήνα είναι πάλι και αυτή τη φορά δεν είμαστε συγκρατημένοι, δεν το πιστεύουμε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια απογοήτευση και από τους κατοίκους και από τους καταστηματάρχες. Θεωρούν ότι υπάρχει μια κοροϊδία. Είμαστε σε αναβρασμό. Ήδη το Σάββατο θα κάνουμε μια συγκέντρωση το τοπικό συμβούλιο και οι καταστηματάρχες για να δούμε τι περαιτέρω θα κάνουμε. Πραγματικά είμαστε σε απόγνωση. Σήμερα είχαμε επικοινωνία με τον κύριο Μαυρομάτη, τον χωρικό περιφερειάρχη, ο οποίος παρακολουθεί και αυτό το ζήτημα του νόμου μας της Αιτωλοακαρνανίας, παρακολουθεί και αυτό το ζήτημα. Μου είπε ότι το πιο αισιόδοξο είναι ότι θα έχουν αποτελέσματα σε 1,5 χρόνο, το πιο απεσιόδοξο είναι σε 2,5 χρόνια. Πραγματικά ξέρουμε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, αλλά όμως όχι τόσο πολύ όσο από τη στιγμή που είχαμε την κινητοποίηση και κινητοποίηθηκε υπήρχε κινητικότητα από τις δύο περιφέρειες και από το Υπουργείο. Ναι, το είχαμε καλύψει. Να πάμε και λίγο στον κύριο Κατσαντώνη, Βασίλη. Θα δώσουμε το τηλέφωνο για να έχει επιστροφή. Ο κύριος Τσαντώνης είναι επαγγελματίας, Τάσο, της περιοχής. Ναι, να τον ακούσουμε λίγο. Και αυτός ζει με την ίδια αγωνία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κακά τα ψέματα, κύριοι. Περιμένουμε όλη τη σειρά μας. Σήμερα ήταν το πρώτο λουκέτο, μας έπιασε ένα σφίξιμο στο μάχη, αλλά δυστυχώς όλοι μας περιμένουμε τη σειρά μας. Και το παράπονο μας είναι ότι δεν χάνουμε τα μαγαζιά μας, δεν βάζουμε λουκέτο γιατί δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, γιατί τα πράγματά μας δεν είναι ποιοτικά, τα εμπορεύματά μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα της πρόσβασης, κύριε. Δεν έχουμε το δικαίωμα της πρόσβασης στα μαγαζιά μας και αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Και έχουμε πολύ τιμό μέσα μας, πολλή αγανάκτηση για όλους αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους ουσιαστικά. Έτσι. Είναι εκεί πάνω, μας ζητήσαν την ψήφο τους πριν από λίγους μήνες και από τη μια περιφέρεια και από την άλλη, γιατί η κοινότητά μας, η γέφυρα αυτή χωρίζει δύο περιφέρειες. Ζητήσαν λοιπόν την ψήφο μας, τη δώσαμε και ζητάμε να κάνουν τη δουλειά τους. Τίποτα άλλο. Να κάνουν τη δουλειά τους, να μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε. Εντάξει. Και έκλεισε σήμερα αυτό το κατάστημα εδώ και ξεκινάει ο κύκλος της ανέχειας και της απαξίωσης στην περιοχή μας. Γιατί ο κύριος εδώ που έκλεισε χάνει τα εισοδήματά του, δεν μπορεί να ζει στην οικογένειά του, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν έχει το ενίκιο του και η περιοχή μας εδώ χάνει όλη αυτή την κοινωνική οικονομία που απέρεε από όλη αυτή τη δραστηριότητα. Καταλαβαίνετε το θυμό μας, την αγανάκτησή μας. Πριν από λίγο καιρό κλείσαμε την Εθνική Οδό
προκειμένου να φωνάξουμε και να μας ακούσουν. Και ήταν η πιο τι σας είπαν, σας έδωσαν κάποιες υποσχέσεις ότι θα ανοίξει γρήγορα? Έχουμε χορτάσει, κύριε, χτυπήματα στον νόμο και υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Δεν μας κάνουν αυτά, δεν κρατάνε τα κατεστήματά μας οι υποσχέσεις. Θέλουμε δράσεις. Θέλουμε έργα, να δούμε εργάτες στη γέφυρα. Οι επόμενες διαμαρτυρίες που θα κάνουμε θα είναι κλεισίματα δρόμων στην Λαμία μέσα, για να καταλάβουν, για να δουν τι θυμό έχουμε μέσα μας και τι απόγνωση. Και όταν θα αρχίσουν τα αυτόφορα, να μην μας λένε γιατί φτάσαμε ως εδώ, αυτοί μας φτάσαν ως εδώ, να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, σημαντικό. Βλέπεις και εσύ την εικόνα που επικρατεί και να πούμε υπήρχε θυμός όλο αυτό το διάστημα, όμως μετά το κλείσιμο του καταστήματος σήμερα όλο αυτό έχει αλλάξει και οι κάτοικοι είναι πλέον αποφασισμένοι να έχουν και άλλες κινητοποιήσεις. Να πούμε υπήρχαν εξελίξεις, υπήρξαν όντως κινήσεις, όμως να πούμε ότι αυτή η γέφυρα χωρίζει, όπως είπε και ο κύριος Κατσαντώνης, δύο περιφέρειες. Την μελέτη την έχει αναλάβει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως και τη μισή χρηματοδότηση, η οποία υπάρχει, όπως μας είπε και η περιφερειακή σύμβουλος, η κυρία Ραβαντινού, στο προηγούμενο τοπικό συμβούλιο που έγινε, και από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά όπως είναι γνωστό, χρειάζεται κάποιες διαδικασίες, γραφειοκρατίες και σίγουρα μελέτες για να προχωρήσει αυτό το έργο. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Και η κατάσταση αυτή που βιώνει αυτή η περιοχή να επιστρέψει στην κανονικότητα. Βέβαια. Γιατί μιλάμε για μαρασμό πραγματικό. Να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Σιτίστα, τον πρόεδρο, και τον κύριο Κατσαντώνη και σένα, Βασίλη. Το παρακολουθούμε το θέμα για όποια εξέλιξη είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ στην Δάφνη Ναυπακτίας.